Ιστορικά αυτός ο χώρος ανήκε και ανήκει στη Μονή Πετράκη και κατά τους πολέμους 12-13 χρησιμοποιήθηκε για να είναι νοσοκομείο στρατιωτικό. Ερυπώθηκε, όπως βλέπετε, εγκαταλείφθηκε, αλλά υπήρξε πάντοτε μια θέληση να αναπαλαιωθεί αυτός ο χώρος, να γίνει ένα μνημείο σύγχρονο όπως ταιριάζει στην ιστορία μας και στην αρχιτεκτονική της χώρας. Σήμερα λοιπόν είμαστε σε μια ευχάριστη θέση να το επισκεφτούμε για να δούμε πού είμαστε και τι θα συνεχίσουμε. Είναι ευκαιρία λοιπόν να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα σε όσους είχαμε την έμπνευση να μην γκρεμιστούν αυτοί οι χώροι αλλά να αναπαλαιωθούν ώστε να καλύψουν σύγχρονες ανάγκες, όπως είναι η Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας, μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για τις ανάγκες τις διάφορες επιστημονικές, καλλιτεχνικές που κάνει η Εκκλησία στην περιοχή των Αθηνών. Και γενικότερα θα δούμε ότι μπορεί να καλύψει το ιστορικό αρχείο της Εκκλησίας, μπορεί να καλύψει όλες τις ανάγκες τις αρχιακές της Εκκλησίας της Ελλάδος και συγχρόνως θα μπορούσαμε να πούμε μπορούν να γίνουν και έργα που μπορούν να λέμε ότι εδώ είναι το κέντρο της Εκκλησίας μας, το κτηριακό που χτυπάει η καρδιά για όλες τις εκδηλώσεις. Σήμερα ο κύριος Πατούλης με την δική του τη θέληση δίνει μια συνέχεια σε αυτό το έργο και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα για την ιστορία του τόπου μας και με τις πιστώσεις, με την επιμονή του, με τον κόπο του κυρίου Πατούλη που τον ευχαριστούμε για τη δική του προσφορά, φτάσαμε σε αυτό το όμορφο σημείο όπου μπορούμε να πούμε ότι η βιβλιοθήκη της Εκκλησίας είναι σχεδόν έτοιμη και θα λειτουργήσει, οι άλλοι χώροι, οι αρχιακοί, και ακόμα αυτός εδώ ο χώρος που είναι ένας χώρος πολλαπλών χρήσεων για χρήσεις διάφορες, όχι μόνο εκκλησιαστικές, αλλά πολιτιστικές, μορφωτικές, διάφορων φορέων, μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε αυτό το μέρος. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μαζί με τον Αρχιεπίσκοπο να επισκεπτόμαστε έναν χώρο που τον οραματίστηκε πριν χρόνια στην παραμονή του. Υπήρξε ο προϋπολογισμός στη διευθέτηση της ανακαίνησης τριών σημαντικών χώρων εδώ στο παλιό νοσοκομείο 401 και βεβαίως εμείς από την προηγούμενη διοίκηση και εμείς αναλάβαμε πλέον ουσιαστικά να το διεκπεραιώνουμε και να υπογράψουμε και την προγραμματική ενός έργου προϋπολογισμού 14 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο σήμερα παραδίδεται στην Εκκλησία μας ώστε να αποτελέσει ιστορική και θρησκευτική παρακαταθήκη όχι μόνο για τα αρχαιακά κοιμήλια που έχει η Εκκλησία μας και είδαμε κτίρια τα οποία θα φιλοξενήσουν αυτά τα πολύ σημαντικά θρησκευτικά κείμενα και τις παρακαταθήκες, αλλά το αναγνωστήριο, τη βιβλιοθήκη και έναν πολυχώρο όπου όλα τα κτίρια σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την περιφέρεια και από την Εκκλησία σε απόλυτη συνεργασία και αρμονία, ώστε να συνδυάσουν αφενός μεν την εικόνα του χθες με τη σύγχρονη εποχή του αύριο και το αύριο. Άρα, νομίζω ότι εδώ θα λειτουργήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επ' ευκαιρίας να ευχαριστήσω και εγώ τις υπηρεσίες μας, αλλά κυρίως, θα με επιτρέψετε, να ευχαριστήσω τον Μακαριότητα και στο πρόσωπό του όλους τους ανθρώπους γύρω από αυτόν, την Εκκλησία μας, όπου όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τουλάχιστον της δικής μου θητείας, σίγουρα και σε προηγούμενες και εύχομαι και σε επόμενες, η περιφέρεια ήταν κοντά στην Εκκλησία και στα αιτήματα τα οποία είχε, γιατί ξέραμε ότι κάνουμε θα πιάσει τόπο. Και σήμερα αυτό το οποίο παραδίδεται στην Εκκλησία θα πιάσει τόπο και θα παραδοθεί και στις επόμενες γενναίες.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Μακαριότητα στο πρόσωπό σας. Σε όλους. Η ευλογία σας πάντα μας καθοδηγεί. Καλή δύναμη. Στον αιώνα των Άπανταν, 1827. 1863. Είναι όλα αρχιοθετημένα και ψηφιοποιημένα. Το σημαντικότερο